Η επιτραπεζέλια Αγρινίου, η πράσινη αυτή τη στιγμή, έχει μεγάλο ποσοστό καταστραφεί. Περιμένουμε τον ΕΛΓΑ να ενεργήσει και να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Ολική, στο καινούργιο, στην περιφέρεια καινούργιου, όχι ολική. Στην περιφέρεια της Αβόρανης, ναι. Στο Ρουπαγιά, στα Κουλινοπύλια, στη Καμαρούλα, ολική. 100%, 150%. Έχουν έρθει από τον ΕΛΓΑ να γίνει κάποια εκτίμηση? Μέχρι στιγμής, όχι. Θεωρώ είναι νωρίς με τα δεδομένα του ΕΛΓΑ. Ελπίζω μέσα στην εβδομάδα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Το ζήτημα είναι ότι να αποζημιωθούν οι αγρότες και όχι να βγάλουν ένα ποσοστό γύρω στο 23% για να πάρουν 1% αποζημίωση. Καταλάβατε. Και αυτή η χαλαζόπτωση ήρθε σε μια εποχή που η ελιά ήταν σχεδόν έτοιμη, έτσι. Ξεκινάμε τη Δευτέρα, να μαζεύουμε ελιές. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Δεν ξέρω, και οι τιμές ακούγεται ότι δεν θα είναι στην πρέπουσα τιμή. Οπότε, καταλαβαίνετε. Υπάρχει πρόβλημα από παντού. Αν πρέπει το κράτος να ενεργήσει άμεσα. Επικαλούνται διάφορα, δεν έχουν προσωπικό, δεν αυτό. Αλλά πέρα από εκεί, έστω και σε βάθος χρόνου ενός μήνα, να βγει σωστή αποζημίωση. Εκείνο είναι το ζήτημα δηλαδή. Να μπορέσει ο κόσμος να πληρωθεί κανονικά για αυτά που πληρώνει. Γιατί μην ξεχνάτε, πληρώνουμε ΕΛΓΑ εμείς από τη τσέπη μας κάθε χρόνο. Και ειδικά εμείς οι Τολοκαρνάνες πληρώνουμε χωρίς να αποζημιωνόμαστε και δεν παίζουν τόσα χαλάζια όσο παίζουν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο. Και εκείνοι 3-4 φορές το χρόνο παθαίνουν οι άνθρωποι ζημιά, δεν λέω. Έτσι, αλλά σε εμάς εδώ το οφείλουν, γιατί πληρώνουμε κάθε χρόνο και δεν εισπράττουμε. Όταν μία φορά στα 3 χρόνια, ξέρω εγώ, πέφτει ένα χαλάζι, 4-5 πόσο είναι, θα πρέπει κι εμείς να αποζημιωθούμε. Υπάρχει και αυτή η λογική, η άλλη πλευρά, καταλάβατε. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από εκεί είναι και άλλα τα προβλήματα, έτσι είναι πάρα πολλά του αγροτικού τομέα, αλλά δεν ξέρω αν ο χρόνος κατάγει τώρα η ώρα για να πούμε τα υπόλοιπα.